Τα πράγματα νομίζω πως σοβαρεύουν. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Πάνω του Γκέμπς, όπως και σήμερα επιστρέφουμε πίσω στο ολοκέντριο God of War Ragnarok στο PlayStation 5. Ναι, με αυτό το υπέροχο God of War χειριστήριο. Επιστρέφουμε πίσω στον Kratos και αυτή τη φορά πάμε στο Vanaheim παρέα με τη Freya. Ναι, και όμως αυτή την τρελή μάγισσα η οποία ήθελα να με σκοτώσει γιατί σκότωσα το γιο της. Να μου πεις, λογικό, δεν είναι έτσι ακριβώς. Πίσω αυτό το υπέροχο τοπίο, δηλαδή. Wow! Αν δεν βλέπεις αυτό το βίντεο σε 4K, κάντο, γιατί είναι για να σου πέσει το σαγόνι με τη λεπτομέρεια και συγκεκριμένα με τα χρώματα. Απλά θα περπατάω έτσι αργά και θα απολαμβάνω κάθε τι που βλέπω. Δεν θέλω να τρέξω, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Καλά, εντάξει. Ίσως τρέξω λίγο. Λοιπόν, να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα με έναν γρίφο. Φύγε από εδώ. Δεν μου αφήνει να το χτυπήσω το μαξί. Εντάξει, λογικό σου λέει, δεν θα σκοτώνεις όλα αυτά τα ωραία ζωάκια. Δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Βλέπω εδώ τα δέντρα, θέλω να σκαρφαλώσω. Βλέπω εδώ τα διάφορα μονοπάτια, θέλω να πάω να τα ανακαλύψω. Σίγουρα θα έχει κάποια τσέστ εδώ, κάτι θα κρύβεται. Κάποιο τέρας, μία μάχη, ένα κοράκι. Α, κοράκι! Όχι μου, γλίτωσε. Να δω, ρε. Ναι! Άντε, γεια! 14 κοράκια. Εννοείται για μια ακόμα φορά να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη αυτή εδώ τη σειρά. Είναι από τις αγαπημένες σας, είναι από τις αγαπημένες μου. Ελάτε, και συνεχίζουμε δυναμικά με νέο part αναμέρα. Δηλαδή μεθαύριο, όχι αύριο προφανώς, αύριο θα έχει άλλο βίντεο. Μεθαύριο θα έχει ολοκέντριο βίντεο αυτής της σειράς, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Εγγραφή, καμπανάκι, ξέρετε πως πάει αυτό. Εδώ τι κρύβει. Κάνω κύκλο σε αυτό το δάσος, θα χανόμουν άνετα σε αυτό εδώ το δάσος αν μ' άφηνες. Αυτό εδώ, κλειδωμένο. Θα χρειαστεί περισσότερη μαγεία από όσοι έχουμε. Okay, άρα θα πρέπει να ξαναγυρίσω αυτά εδώ τα μέρη, διότι και σε άλλα που ήμουν πριν πάλι δεν μπορούσα να τα ανακαλύψω όλα, διότι δεν είχα όλη τη μαγεία. Περνάω. Έχω εδώ καιρό να δώσω μια μάχη και ανυπομονώ, κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ. Κάτι δεν πάει καλά. Το ξόρκι μου ξεφεύγει από τον έλεγχο. Κάνει ο Fimbul Winter αυτά. Δεν καταλαβαίνεις. Θα αποσχιστώ από το βασίλειο. Τι πρέπει να γίνει? Κάτι που ήλπιζα να μην χρειαστεί. Φρέγια, δεν μας τα λες καλά. Παρέγω με σκοτώσει το προηγούμενο part. Δεν έχω άλλη επίλυση. Φάλκι! Τι, αυτό... Άντε, πάμε. Τόσο καιρό μπορούσες να αποφύγεις την κατάρα του Όντιν? Όχι. Του ανακάλυψε όταν ξεκλειδώσατε το ταξίδι στα βασίλεια. Και δεν λύνει τίποτα. Αυτή η μορφή έχει πολλούς περιορισμούς. Προφανώς και έχει περιορισμούς, δηλαδή. Τα κάνει ο Fimbul Winter. Πάλι το ίδιο. Ο Fimbul Winter τα κάνει αυτά. Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα, ποιος θα μου βοηθήσει να σηκώσω αυτό? Μπροκ. Δεν το κράτος. Χρειάζεται βοήθεια. Θα μου βοηθάει και σαν γεράκι, απλά έτσι θα με κοιτάει, θα με χαζεύει. Γαμώτο! Πρόσεχε που πατάς. Αυτή η υγρασία κάνει τα φυτά πιο ρίχνευτα. Άιντε. Ωραία, προσοχή στα φυτά παγίδες. Αυτό εδώ είναι φυτό παγίδες, δεν είναι? Ωραία, το πρόλαβα. Το πρόλαβα για να μη σκάσει. Επιτέλους... Αου, δεν το είδα. Άρε, έπεσα κατευθείαν στην παγίδα, παιδιά. Έπρεπε να είμαι πιο παρατηρητικός. Είδα χρυσό, έπεσα με τα μούτρα. Αναγνωρίζω αυτή την αγορά. Ω, διαχείριση θυμού. Χάλκινη βαθμίδα. Γιατί δεν την ανοικοδόμησαν? Γιατί, δεν είχαν λεφτά. Αδερφέ, πιστεύεις ότι θα μας συγχωρέσει αν τη βοηθήσεις? Δεν γνωρίζω. Θέλω να βοηθήσω. Έπειτα θα δούμε. Γλυκούλη Kratos. Βρήκα κάτι καλό όμως, πες μου θα είναι. Οργή αρχαίου πάγου, είπε αρουνική. Τι λες ρε, είναι αυτή η δέσμη πάγου. Ξέρεις τι, πολύ καλή, αλλά ποιος την εξπάρει ρε φίλε. Άστο για τώρα. Φαίνεται ότι εγκατέλειψαν πολλά καλούδια. Πρέπει να μαζεύουν σκόνη. Θα τα πάρουμε εμείς, πολύ κρίμα. Πραγματικά πρέπει να έχω τα μάτια μου 14. Γιατί πάλι θα την πατούσα εκεί. Οχ, καλό στα παιδιά! Τι μου κάνετε! Πώς είστε! Πώς είστε, τι κάνετε! Έχουμε καιρό να παίξουμε ξύλο, έτσι δεν είναι?
Πάμε λίγο ξύλο. Πάρτο. Όχι, 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 πώς με πάγκος έτσι. Πάρτο από εδώ. Πάρτο από εδώ το σύχαμα. Ότι πρέπει να αυτό να ανάψουν τα αίματα. Όχι, αχ. Πόσο μου άρεσε να φτάνω. Πρέπει να προσέχω κάθε βήμα μου σε αυτό εδώ το μέρος. Θα πάω στο οργή του Σπαρτιάτη και θα βάζω αυτό για να χυλάρω. Έτσι που καταλήξαμε. Ωραία. Ωραία, κάπως πρέπει να πάρω high ground για να πέσω με τα μούτρα εκεί. Πού να πήγαν όλοι άραγε? Μπορεί να αποτραβήχτηκαν. Να κρύφτηκαν στους αγριότοπους και να κάλυψαν τα ίχνη τους με μαγεία. Κάτι δεν έχουμε τρόπο να μάθουμε πόσοι απέμειναν ή πόσο. Έχει παιχτεί σίγουρα κάτι τέτοιο, αλλά... Το αλώνι σαν το μέρος, έτσι. Μία η Aesir, μία εγώ. Δεν ήταν ιδέα μου ο πόλεμος με τους Vanir. Ιδέα μου ήταν ο γάμος που θα τον περιμένει στη γωνία κάθε φορά αυτή. Μεγάλη επιτυχία, τι να σου πω. Η ειρήνη αποδείχθηκε τόσο καταστροφική όσο και ο γάμος μας. Εισέβαλε ξανά, αμέσως αφού εξορίστηκα. Αυτό δεν το θυμόμουν ότι αυτή τα είχε με τον Μιμίρ. Οκ. Άρε Μιμίρ, έζησες. Έζησες καλή ζωή. Έζησες καλή... Καίγομαι. Άξιζε. Με το μικρό βέβαια δεν είχε τόσα. Στοίχημα πως ήταν τέλειο σημείο για μαγαζί. Νάνι στο Βάναχαϊμ. Θα ήθελα να το δω αυτό. Όχι, μάλλον δεν είναι καλή ιδέα. Από εδώ ρίχνουμε αυτό. Και τώρα ψάχνουμε κι άλλο. Εδώ στο ναρκοπέδιο, Θεέ μου. Πραγματικά, Θεέ μου. Περίμενε, δεν φύγω, έτσι. Θα σπάσω πρώτα αυτό! Τσέκαρε εκεί μπροστά! Έχεις γράψει ποτέ δική σου ποίηση, αδερφέ? Όχι. Κι άλλο ποίημα! Εγώ φταίω που κάνω χάζες ερωτήσεις. Του Κβαντασίρ, πώς λέω αυτά. Του Κβασίρ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ωραία, τα πιέρ μου, πάτσε! Η αηδία! Ο Μπροκ! Ο Μπροκ θα επιτεθεί, κυρίες και κύριοι! Έλα ρε. Έλα. Τσίπα το. Πάρε αυτό. Αυτό. Κοφτές, λεπίδες. Και γυρνάμε στο τσεκόκι. Όχι, αυτό δεν πρέπει να γυρίσει έτσι. Αου, αου. Οπ, παρτώ. Το γερομπρόκ, φορτωμένη λεπίδα. Πρέπει να δοκιμάζω καινούργιες τεχνικές σιγά σιγά για να τις εξπάρω κιόλας. Καλά πήγε αυτό. Τι εννοώ να τις εξπάρω? Όσο περισσότερες χρησιμοποιώ, π.χ. αυτήν έχω 12 στα 15, θα την εξπάρω και όταν τερματίσω θα βάλουμε ένα extra perk. Και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Από εδώ πετάχτηκε αυτό. Ο αδερφός σου έκανε άσχημη σκηνή. Από εδώ πετύχει. Γιατί τον αναφέρει συνέχεια? Τον γκρουλόν αυτό. Δεν σου πέφτει λόγος για τον αδερφό μου. Το καταλαβαίνεις? Όχι, σαν παγίδα φαίνεται αυτό. Α, δεν το λες και παγίδα. Δωράκι. Πραγματικά αυτό το μέρος μας ρεφάρει επί ουσίας για όλο το χαμένο χρόνο που είχαμε στην περιπέτειες του Αντρέα και δεν μαζεύαμε τέτοια. Γιατί δεν κάναμε καθόλου αναβαθμίσεις. Μπρο και Σίντρι, ετοιμαστείτε. Θα μου φτιάξετε πολύ καλές πανοπλίες. Και πολύ σύντομα. Ω, από εδώ κάτι βγήκε από μέσα. Από εδώ τίποτα. Δεν ξέρω καν τι είναι πάντως αυτό το μέρος στο Βάναχαϊμ, δεν θυμάμαι. Φαίνεται σαν ένα στοιχειωμένο δάσος παρόλα αυτά. Τροπικό στοιχειωμένο δάσος. Κάτσε να ετοιμάσω το τσεκούρι μου. Τι είναι αυτό? Τα φυτά γίνονται πιο επικίνδυνα όσο προχωράμε. Ελπίζω να είσαι έτοιμος. Κάτι κατάλαβα, αλλά... Με τον Σίντρι δεν μιλιόμασταν τόσο καιρό που ένιωθα λες και δεν είχα αδερφό. Η αλήθεια είναι ότι φταίω κι εγώ λίγο σε αυτό γιατί έφυγε. Μαθαίνουμε τώρα για τις ιστορίες λίγο του Μπρόγκ, μπορούσα κυρίως αυτόν. Προσέχω κάθε βήμα μου, πλέον δεν τρέχω ρε, απλά και κοιτάω. Και τι θέλεις να πεις? Α, να το κι αυτό. Και έλα. Δεν ήτανε αυτό το τέλος. Το αρπάξε. Μόλις βάλαμε μυαλό,
Ήταν λες και δεν είχε περάσει ούτε μία μέρα. Ξανά έγινε ιστορία χαρούμενων αδερφών. Μ' αρέσει. Έτσι είναι η οικογένεια. Έτσι, κάτσε. Δεν πρέπει να τα βλέπω αυτά και φοβάμαι. Λέω τώρα να προχωρήσω ή όχι. Γιατί νομίζεις ότι θέλω να τα ακούσω αυτά τώρα. Κάτσε βέβαια, έχει το αγαπημένο μου το τσεστ. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Τους περιμένεις στροφή. Αν βρεις το κουράγιο να μιλήσεις στον αδερφό. Αυτό το τι είναι. Δεν χρειάζεται τα βαριά λόγια που ανταλλάξατε να είναι τα τελευταία. Αυτό αρκετά. Πρέπει να το κάψω. Την ημέρα που θα βρεθώ ξανά απέναντι στον Φρέι, θα στέκομαι στα πόδια μου και θα είμαι ελεύθερη. Το κατάλαβες. Δεν θα γίνει όσο είμαι μπλεγμένη σε αυτή την εξωτερική κατάσταση. Ωραία, ένα ακόμα έμεινε. Καταλαβαίνω. Ελπίζω να αλλάξεις γνώμη νωρίτερα από εμένα. Ήταν συγκινητική ιστορία. Χαίρεσαι μας. Ευχαρίστω. Για να βρούμε και το τελευταίο. Ελπίζω να είναι κάπου εδώ. Τρόμαξα ρε. Πρόσεχε σύντρι. Α, την βάτσες ήδη. It's okay. Βάλουμε φωτιά εδώ. Τσιμπάμε αυτό εδώ το τσεστ. Και έκανε Όντιν και κατάφερε να τους διώξει όλους. Τι όπλα ανάγκασε να του φτιάξουν οι νάνοι. Πόσα προκλήθηκαν μόνο από το Μιόλνιγκ. Μιόλνιγκ, μη μου λες για Μιόλνιγκ, το έχω τσέπη το Μιόλνιγκ. Εξαρτάται από το όπλο και τον άνδρα. Για πάμε λίγο πιο μπροστά. Να τσεκάρουμε. Οχ, καλά πηγαίνεις εδώ. Περίμενε, εγώ πρέπει να κοιτάξω μία εδώ. Ευχαριστώ για το δώρο. Πρέπει να είμαι προσεκτικός να βρω την τελευταία σφραγίδα. Ελπίζω να μην έχω χάσει. Για να δούμε. Γκούλβερ, βγάλτε όλο το σκασμό! Οχ! Βρήκαμε μπελάδες. Τι είναι αυτό. Νομίζω ότι φοβάμαι ρε! Ένα σπάνια, ρούς μάστρο! Ό,τι πεις! Όλοι εσείς οι μαλακοκιόλοι! Ω, το μπρογ μέσουσε! Επενημένο σκατό! Όπως δεν θες να πεθάνεις! Το τρελό, τι λέει ρε! Σώσε με μπρογ! Πρόσεχε! Περίμενε! Μάλλον πρέπει να φορτώσω οργή Σπαρτιάρτη! Πολύ δυνατή οργή Σπαρτιάρτη για αυτό να! Φύγια! Ωρε φίλε! Του βγάλε το σα... Αυτό ήταν γκουρ! Για να μάθω! Αυτό ήταν φουλ γκουρ! Είναι το τρελό! Πάρτο! Πάρτο! Πάρε κι αυτό! Φορτώνω ό,τι μπορώ! Έλα! Ω, τον άτιμο! Έλα εδώ, ρε! Ωραίο και... Πα! This is Sparta ήταν η τελευταία κίνηση που έκανε. Πήγε καλά. Η σφραγίδα, παιδιά, ήταν στην αρχή. Και εγώ λέω που είναι, ρε φίλε. Δείτε που ήταν σκαρφαλωμένη για την ακρίβεια. Πώς θα φτάσω εκεί πάνω, ρε. Αυτό ήταν. Φουλ αρχή. Για να δούμε τι καλό κρύβεται. Μίλω. Νομίζω είμαι 2/3, ναι. Πού θα πάει στο επόμενο. Θα είμαι τούμπανος. Και γυρνάμε πάλι πίσω. Άνετα θα μου ξέφευγε αυτό. Μου φάγει ώρα αρκετή για να το βρω. Μπροκ! Παιδιά, ήδη δυναμώσει. Ήδη μου παλιά έτσι ζορίζονταν. Τώρα τίποτα ρε, ακάθεκτος. Στάσου! Αν δεν θες να βγάλεις τα σωτικά σου. Όπα, τι έγινε. Τι είναι αυτό πάλι. Δικό σου. Μεγάλε. Ο λαός σου δεν δέχεται επισκέπτες. Ωπα ρε. Δεν είναι πια ο λαός μου. Τι παγίδα, καλή παγίδα κιόλας. Δώσε μπροκ, κατέβασε έλα το. Σαν καλός. Σκάτα! Μη! Καλύτερα να πάμε να τον πάρουμε. Τον έπιασαν κάποιες παγίδα. Λοιπόν,
Προφανώς μέχρι να πάμε να σώσουμε τον Brock, θα συμπενθυμίσω και το panosden.gr, το e-shop της ομαδάρας όπου να αγοράσεις καπέλα, φούτερ, κούπες και πάρα πολλά άλλα. Τσέκαρε το πρώτο link κάτω στην περιγραφή, θα έρθει στο σπίτι σου με αντικαταβολή μέσα σε ελάχιστες μέρες. Θα έρθω ρε, περίμενε, θα έρθω, απλά λίγο πλέον στα παιδιά για το panosden.gr. Και εκτός από αυτό μπορεί να βρεις ρούχα και, και από υπόλοιπους αγαπημένους creator. Οπότε μια φορά να πληρώσεις αντικαταβολή, μια φορά να πληρώσεις μεταφορικά και να πάρεις πάρα πολλά πράγματα είτε για σένα, είτε για φίλους, είτε το οτιδήποτε. Τσέκαρε και ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ όσους στηρίζουν. Μπροκ, θα σε κατεβάσω, δεν είναι κάτι. Σιωπή. Ωχ, είναι κάτι. Κάτι δεν του αρέσει αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα? Άγνωστο Βανίρ! Ο μονόφθαλμος έστειλε κι άλλον θεό να κάνει τη βρωμοδουλειά του. Οχ. Είχε δουλειά ο Θόρ? Δεν υπηρετούμε τον Όντιν. Όχι. Τότε διαλέξατε επικίνδυνο μέρος για τουρισμό. Έτσι. Λες να ο αδερφός Φρέι αυτός. Ελφ, ξωτικά. Θα γίνει καλή μαζί. Έλα τώρα. Δεν χρειάζονται αγριάδες, αδερφέ. Α, είναι ολόκληρο. Τι ξέρω αυτή τη φωνή. Ο Φρέι, ναι ρε φίλε, αυτός είναι. Ξέρεις, θα σου κοβά το κεφάλι. Άλλο καλό. Αλλά μάλλον κάποιος με πρόλαβε. Ναι, καλό, καλό. Πάντα παρατηρητικός, αδερφέ. Καλό, καλό. Όχι, δεν είσαι αδερφός μου. Πούλησες την αδερφή μου σε ένα... κάθαρμα. Για χάρη της ειρήνης. Α! Αλήθεια. Καλές σχέσεις έχουν αυτοί, ρε. Και πού είναι? Πού είναι η ειρήνη, ε? Και η αδερφή μου πού βρίσκεται? Σε ένα μπουντρούμι του Άσγαρντ. Είναι ζωντανή. Γιατί δεν εμφανίζεται ακόμα, εντωμεταξύ. Απάντησέ μου. Οπα, 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 αδερφέ. Οπα. Θα το λύσουμε με αίμα, λοιπόν. Όχι. Όχι ρε, και προετοιμάστηκα για μάχη, πήγα να χαμηλώσω την ένταση να γίνει χαμός. Τι είναι αυτό? Οχ. Πώς μιλάς με τη φωνή της? Εγώ είμαι Ιγκβι. Δεν προλαβαίνω να εξηγήσω, άκουσέ με. Αυτοί οι άντρες με υπηρετούν. Ήρθα για να πάρω πίσω ό,τι μου έκλεψαν. Με υπηρετούν, οκ. Πολύ αργά. Δεν μπορείς να επανορθώσεις ό,τι έγινε? Μπορώ, θα το κάνω. Ας τους τώρα να περάσουν. Αδερφέ μου, εγώ ήμουν έτοιμος για αγριάδες. Σε πρόλαβε όμως. Κρίμα, πολύ κρίμα. Κάθε μάχη στο God of War είναι επική, ρε. Ώστε... την υπηρετείτε. Κοινά ενδιαφέροντα, κοινά συμφέροντα. Πες το κάπως έτσι. Όπως όλοι. Λύστε τον. Αυτό ήταν. Και όπως βλέπω, θα έχει αναβαθμίσεις πολύ σύντομα και νέες παρέες. Περιοχή ανακαλύφθηκε. Καταβλισμός του Φρέι. Γιατί δεν κρέμασες έτσι, ρε κακομούτσουλη παλιόγρια! Πάψε, Μπλάβρου. Έλα εδώ. Κάτσε κάτι εδώ, μου ξέφυγε. Άφησα κάποια πράγματα πίσω. Βρήκα αυτήν που έψαχνα. Λέω να κάτσω να τα πούμε. Λες, σοβαρά. Όπο, βρήκε την κομπενίτσα. Βρήκε κόμενο, δε στον εδώ. Αν δεν σε πειράζει, θέλω να τα πω με τον Άρχοντα Φρέι. Περίμενε, περίμενε, θα τα πούμε. Αλλά πάμε να παίξουμε καμιά αναβάθμιση. Λοιπόν, αναβαθμίζουμε οργισμένο πέλεκι. Τούμπανο. Level 4. Παιδιά, έχουν κουβέντα τώρα κανονικά. Αυτοί εδώ τα λένε. Βοηθήματα. Όπα, σφυρίλα το σίδερο. Πανοπλία. Έχω αυτό εδώ με άμυνα 20. Και μπορώ να φτιάξω καινούρια πανοπλία με άμυνα 28. Και ζωτικότητα 28. Θε κάτι, θα τη φτιάξω. Θέλω περισσότερο. Κάθετε καλά. Ναι, 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 θέλουμε περισσότερη άμυνα. Δεν με πειράζει, έτσι κι ας είμαι καλός στον scout damage. Γάντια φοράω level 5 που θα τα κρατήσω. Δίνουν πολύ δύναμη. Πανοπλία μέσης. Εφόσον δεν μπορώ να βαθμίσω αυτά, θα βάλω το σετάκι από κάτω με 30 άμυνα και 18 ζωτικότητα. Τώρα μιλάς καλά. Θα φτιάξω και το set στα χέρια. Παιδιά, άλλος άνθρωπος, ρε. Λιγότερη δύναμη, πολύ περισσότερη ζωή. Βέβαια, ξόδεψα πάρα πολλά από τα χρήματά μου. Δεν βαριέσαι. Θα πουλήσω κάποια από τα ρούχα που έχω. Είμαι έτοιμος, δες πόσο πολύ. Πολύ ζωή και είναι και πολύ ωραία αυτή η πανοπλία. Μ' αρέσει γενικά ο Κράτος με πανοπλίες. Δεν ξέρω, μου βγάζει πιο έτσι, vibe στρατιώτη. Πιο έντονα, νομίζω.
Για να ρίξουμε τώρα μια ματιά σε αυτό το μέρος. Είναι μια όμορφη βάση. Κάνουν προπόνηση εδώ από ό,τι φαίνεται. Κάτσε εδώ στο βάθος. Τι έχετε, έχει τίποτα καλό για μένα? Για να ρίξω μια ματιά. Από εδώ. Όχι, για κακή μου τύχη δεν μπορώ ακόμα να προχωρήσω. Μου λείπει μια ικανότητα. Αυτό όμως μπορώ να το πάρω. Μου θυμίζει ένα τραγούδι του Βάναχαϊμ που άκουσα πριν από καιρό. Δεν ξέρω τι και πώς. Φέρτο. Από εδώ απέναντι. Και πάλι εδώ. Για κακή μου τύχη δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το game μου λέει είναι ακόμα νωρίς. Χαίρομαι. Συγγνώμη που ξεκινήσαμε με λάθος τρόπο, ξένε. Μην αγώνεσαι, θα τα βρούμε. Συνήθισε να βλέπουμε μόνο Aesir σε αυτά τα μέρη. Δεν βλέπουμε φιλικά πρόσωπα συχνά. Αυτό είναι φιλικό πρόσωπο, σωστά? Τον λένε Κράτος. Και όχι. Α, όχι. Aesir είναι στο Βάναχαϊμ. Έκαναν εισβολή πριν από... Έχασα το μέτρημα. Ποιο είναι το σχέδιό σου? Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Αδερφέ, ίσως να ήμουν χρήσιμος. Αν θες τις συμβουλές μου. Μη είναι top συμβουλές, Η αποστολή σου θα είναι πολύ πιο εύκολη χωρίς εμένα στη μέση. Γύρνα για μένα όταν τελειώσεις. Τι, θα αφήσουμε έτσι το Μιμίρ? Δηλαδή πάμε χωρίς Μιμίρ στη μάχη. Πετούσα τα κάρες, ρε φίλε. Κράτε, όσο δουλεύεις για την αδερφή μου, ναι. Κοίτα να μην τα κάνεις, μαντάρα. Δεν το έχει με τη συγχώρεση. Φοβάμαι πως είναι λίγο αργά για... Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ας δούμε τι έχω. Okay, μόνος μου, χωρίς Μπροκ, χωρίς τίποτα. Έχω κάτι να σου πω αν θες να ακούσεις. Μίλα λοιπόν. Τον θυμό που νιώθεις για τον αδερφό σου, τον ξέρω καλά. Έχεις αδερφό? Τον έλεγαν Δήμο. Όταν ήμασταν μικροί, δεν το θυμόμουν τον αυτό. Πήραν δύο θεοί που είχαν αιμονή με τις προφητείες. Οι θεοί της πατρίδας μου σπάνια αφήναν επιζώντες. Οπότε όταν έμαθα ότι ζούσε, ήταν πολύ αργά για να επανορθώσω. Ο θυμός του τον έστρεψε εναντίον μου. Έλα, ρε. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να τον αγαπώ. Θεωρείς παράλογο τον θυμό μου? Μόλις τώρα γνώρισες τον Φρέι και παίρνεις ήδη το μέρος του? Δεν παίρνω το. Όχι. Απλώς μοιράζεσαι τη σκέψη σου για κάτι που δεν γνωρίζεις. Okay. Και εγώ που νόμιζα ότι γίναμε φιλαράκι... Άου! Όποιος νύχτα περπατεί, δεν το λέω, αλλά δες τι έπαθα τώρα. Θα μου γλίτωνες εσύ, παλιό κοράκι του Όντιν. Έλα εδώ. Σιγά που θα μου γλίτωνες. Πού είχαμε μείνει? Φρέγια, πρέπει να μιλήσουμε. Με προσοχή πάντα. Αφήσαμε κάτι στη μέση. Κάτι ακούστηκε εκεί. Κάτι σαν ένα κάτι σαν ζωντανό. Ετοιμάστηκε να με τιμωρήσει αυτό. Το είδες, Άιντε ρε. Θα με τιμωρήσει εμένα. Θέλω ακονισμένο μέταλλο και ασήμι. Μόλις ξόδεψα όλα μου τα χρήματα για πανοβλίες. Για να μάθω την κίνηση. Θα είναι top. Με την πρώτη ευκαιρία θα την κάνω. Παίρναμε απέναντι. Το νιώθω ότι θα έρθει η ευκαιρία σε πολύ λίγο. Αν και αυτό το μέρος έχει αντιπάλους χωρίς να έχει. Αν φανταστείς ότι όλο το δάσος θέλει να σε σκοτώσει. Κάτι ακούγεται στο βάθος. Ένας αρχαίος. Το βαράω. Δεν ξέρω τι είναι καλή ιδέα. Πιάσε αυτό που έπεσε και πέτα το. Ό,τι πεις αυτό που έπεσε. Ναι. Πάρ' το πίσω. Αυτό να φύμιζε αν ήθελα. Όχι αν ήθελα. Δεν χρειαζόταν καν να τον πολεμήσω. Αλλά εγώ όχι, έπρεπε να τον πολεμήσω. Τέτοιος είμαι. Όχι ρε. Έπετσε πετσόκομα. Πάτα. Έτσι στην κοιλιά. Το κλωτσίδι. Ου.
Εννοείται θα έφερνες τσιράκια! Ωραίο, έπιασε αυτό. Δεν σε έκανα τον αρχαίο να το χτυπήσει. Πάπα, δεν δίνει το position του. Και δεν έχω και το proc μαζί μου. Δεν έχω και το proc. Πάπα, level 3 είναι αυτό. Stop. Κάτσε να βάλω αυτό για να χιλαριστώ. Κάτι έγινε τώρα. Ωραίο. Πήγε καλά αυτό. Πάρ' το φίλε. Το χτύπησα καλά. Πάρ' το φίλε. Όχι, όχι, δεν έπιασε αυτό. Έλα λίγο ακόμα έμεινε. Τέλος. 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 Ωραίο. Δεν ξέρω αν θα γινόμασταν ποτέ φίλοι. Απορώ γιατί δυσκολεύτηκα τόσο πολύ να σας σκοτώσω. Τι, και καλά δεν είμαι καλός, ξέρω εγώ, ρε. Και καλά δεν είμαι καλός για σένα. Άσε ρε πονηρή, Φρέγια. Όποτε θες κατεβαίνεις, για να βγει ένα. Φλόγα του χάους. Για αναβάθμιση των λεπίδων. Σούπερ. Ωραία, έχουμε εδώ ένα όμορφο χειρό. Κάπως πρέπει να το εξερευνήσω. Ξέρω τι κάνεις. Εκμεταλλεύεσαι τον νύκτο μου για να σε αφήσω να ζήσεις. Προσπαθώ μόνο να βοηθήσω. Μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Δεν με ενδιαφέρουν. Σαλεμένη. Έχω κάνει και εγώ δικά μου. Ευχαριστώ. Σαλεμένη, Φρέγια. Οχ, 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 οχ. Πάρτο! Έλα ρε! Τα! Πάρ' το εσύ! Αυτό! Τα! Πέτσο ακόμα! Πάρ' το! Οπ! Εδώ τι κάνουμε! Παίρνουμε κορμό! Πετάμε! Πάρ' το λίγο κάψιμο. Σκυλάκια. Σκυλάκι. Έλα εδώ. Τι έκανες ρε. Τι έκανες ρε. Τσαμπουκαλεμένος σήμερα. Πάρ' το. Έφυγε. Α, κι άλλο, ε. Μπορώ να το πετάξω και τον κορμό τον υπόλοιπο. Δεν ξέρω τι ήταν, το έκανα, πήγε καλά. Τα έκανα 1000 κομμάτια. Ωραία μάχη. Τρία, θα το έπαιζε το game και στο hard, ultra hard μου φαίνεται. Δηλαδή θα έψηνα κάποια στιγμή. Απλά φοβόμαι ότι θα κρατάνε πάρα πολλοί μάχες και θα γίνονταν βαρετό για εσάς. Όχι για μένα που το παίζω, για μένα θα ήταν top. Αλλά για εσάς ναι. Γι' αυτό το κρατάμε στο ισορροπία. Εστιάζει εξίσου στη μάχη και στην αφήγηση. Γιατί η αφήγηση είναι σημαντική. Και συνεχίζουμε ακόμα. Όλοι είναι τόσο πρόθυμοι να με συμβουλεύσουν. Λες και ξέρουν εμένα ή τις ανάγκες μου. Έχασα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου επειδή με έσωσες παρά τη θέλησή μου. Ήταν δικό μου αίμα, δικό μου λάθος. Ο Μπάλτουρ δεν ήταν τέλειος, αλλά ήταν δικός μου. Ανατολικό δάσος βαρύ. Πιστεύεις πως μπορείς να καταλάβεις τον πόνο του να χάνεις το παιδί σου? Ναι, μπορώ. Είχες κι άλλο παιδί? Οχ. Πριν τον Ακρέα. Την έλεγαν Καλλιόπη. Καλλιόπη. Α, ναι, το θυμάμαι. Πρώτη ιστορία είναι αυτή. Πέρασε πολύ καιρό. Που τη σκότωσαν τότε οι θεοί. Ξέχνα το. Δεν έπρεπε να ρωτήσω. Α, τι γίνεται, Φρέια. Καταλαβαίνεις ότι δεν περνάς μόνο εσύ τα πάνδυνα. Τα έχουν περάσει κι άλλοι. Του Κρέιτος η ζωή είναι μυθιστόρημα. Τα έχει περάσει όλα από 10 φορές. Αχ. Sorry, μου είχα που. Πώς η στην ιστορία. Ρε! Βρήκες τώρα και εσύ ευκαιρία, ε! Βρήκες και εσύ ευκαιρία τώρα να με ενοχλήσεις. Αυτό το άκουσα όμως. Τι τόπ που είναι αυτή η περιοχή. Ωπα, ακόμα μία μάχη!
Θα πρέπει να μπει γρήγορα. Σκυλί! Σκυλί! Το έχω κατακλείσει το Βάναχαϊμ. Τι είναι αυτή ρε! Πήγε από εδώ ρε! Όχι, γιατί έβαλα, δεν ήθελα. Δεν το ήθελα, ποιος πάνω. Εσύ τώρα ποιος νομίζεις ότι είσαι. Πάρ' το! Τον έκοψα στη μέση. Τι λες ρε, οι ασπίδες τους τώρα να σου πω. Πόσο με νοιάζουνε, να σου πω την αλήθεια, δεν με νοιάζουν καθόλου. Πού είναι ο τελευταίος, πού είναι ο πονηρός. Ω, έρχονται με Bifrost, ρε. Τα άρπαξα, πέτα τον και αποτελείωσε το. Καλό χτύπημα. Τα λέγαμε με την ασπίδα σου. Και τελείωσες. Τι κόμπο απίστευτο. Κι άλλος. Κι άλλος, ε. Τι κάνεις εκεί, κύριε. Ω! Καλά να πάθουν οι Acer. Κάτσε. Το κοπανάω εδώ. Μπράβο, του σπάσα την ασπίδα. Ναι, η Acer, φταίνει για όλα. Ωραία, του διέκοψα λίγο το χτύπημα. Wow! Του παίξα άμυνα. Έλα ρε! Πάρτο! Ωραία, του πιάσα φρόστ. Τελειώνεις, θα παίξω και λίγο Blades. Αυτό δεν σ' αρέσει, έλα τώρα να σου... Δεν πήγε καλά αυτό. Δεν πιάσε κι αυτός Flame. Ποιος θα βάλει ποιον φωτιά ρε! Ρε! Τελείωσες! Τέλεια μας! Τέλεια! Ναι, για μένα τώρα γι' αυτό δεν είχε και τόσο καλή κατάληξη. Θα χρειαστεί να περάσουμε από την κοιλάδα. Από εδώ! Ναι ρε, μην άγχωσες, θα πάμε από την κοιλάδα. Διέσχισε την κοιλάδα. Για το παρατηρητήριο. Έτοιμος. Μου είχε λείψει λίγο να σκαρφαλώσω. Στα προηγούμενα πάρτι σκαρφαλώνω πολύ περισσότερο. Το σωστό είναι να μάθεις και εσύ για την κόρη μου. Ο ανελαίητος θεός που υπηρετούσα με ξεγέλασε και με έβαλε να καταστρέψω ένα χωριό. Δεν ήξερα ότι η γυναίκα μου και το παιδί μου ήταν εκεί, ώσπου το αίμα του έβαψε τα χέρια μου. Το θυμάμαι. Ορκίστηκα να πάρω εκδίκηση. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Έχισα το αίμα χιλιάδων και έκανα στάχτη τον Όλυμπο. Αυτό νομίζω ήταν στο πρώτο God of War. Οι ενοχές δεν έφυγαν ποτέ. Μπορεί να με σκοτώσεις, Φρέγια. Αλλά δεν θα σου φέρει γαλήνη. Ίσως να μην ψάχνω την ειρήνη. Οπ. Και από εδώ απέναντι. Αχ, πολύ ωραίο. Τόσες φορές μέρος που σε βρήκα, γιατί αρνήθηκες να με πολεμήσεις. Θα ήμουν για πάντα ιτημένος. Τι σημαίνει πάλι αυτό. Ποτέ δεν θέλησα να σου κάνω κακό, Φρέια. Μας βοήθησες. Παιδιά, λύνουνε όλα. Έσωσες τον Ακραία όταν ήταν άρρωστος. Δεν ήθελα να πεθάνω. Αλλά ούτε και να ζω ξέροντας ότι σε σκότωσα. Εντάξει. Νομίζω λύνεται η παρεξήγηση. Το απέφυγα. Είναι καλό στα λόγια. Είναι υπομονετικός, στοϊκός. Και νομίζω μετά από αυτό θα είμαστε για πάντα φίλοι. Με τη Φρέγια. Εκτός κι αν είναι τρελή, ξέρεις. Ακούω, ναι. Νόκεν! Τόσο κοντά στο χωριό. Το τραγούδι τους κάνει άτρωτος τους συμμάχους. Δεν θα περάσεις αν δεν τα καταστρέψεις όλα. Οκ, ό,τι πεις για τα Νόκεν. Ό,τι πεις, θα τα φτιάξω από τώρα τα Νόκεν. Αυτό εδώ το καταραμένο είναι. Αυτό εδώ το... Αου! Hey. Έχετε ξεφύγει όλοι σας. Πάρτο. Τέλος τον Νόκεν και πήρα και δώρο δύναμης. Άιντε. Οπλίζω και αυτό και τελείωσες.
Ωραία πράγματα. Νέα τέρατα συνεχώς, νέα mini boss. Το παιχνίδι δεν σε αφήνει να βαριέσαι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πως έπαιξα αρκετά για ένα part. Ελπίζω να σας άρεσε. Σπάστε μου το like, τσεκάρετε περισσότερο για να πέρασει υπέροχο η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι πάνω στο dnd.gr στην περιγραφή και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.